Κύριε Δαβάκη και Θανάση Δαβάκη, αγαπητέ Θανάση, όλα μαζί, θέλω να σας συγχαρώ καταρχήν για την νίκη που είχατε στην εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου του 2015. Ναι. Και αυτό οπωσδήποτε σας κάνει να έχετε μεγαλύτερο βάρος ευθυνών έναντι έστω και από την αντιπολίτευση, έστω και από την θέση όπου σας ορίσει το κοινοβούλιο κλπ. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η εμπειρία σας πλέον σε επίπεδα κοινοβουλευτισμού και δημόσιας διοίκησης είναι τόση που θα μπορέσετε να βοηθήσετε τον τόπο μας. Πέστε μας δύο λόγια, πρώτο για την εκλογή σας και μετά ό,τι άλλο θέλετε. Λίγες ώρες μετά το άνοιγμα της κάλπης της 25ης Ιανουαρίου, το πρώτο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους, σε όλους εκείνους τους πολίτες της Λακωνίας που συμπορεύονται τόσα χρόνια μαζί μου πάνω σε έναν κοινό και ευγενή αγώνα. Τον αγώνα για το καλό του τόπου μας. Όλοι γνωριζόμαστε, όλοι έχουμε μία, θα έλεγα, έχουμε δεχθεί την κοινή άποψη που έχει για μας ο πολίτης, αλλά σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς που η πολιτική έχει χάσει την αξιοπιστία της απέναντι στον Έλληνα πολίτη, αυτού του είδους τα αποτελέσματα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εκλογές, όπως ήταν αυτές που διενεργήθηκαν την 25η Ιανουαρίου, η προεκλογική εννοώ περίοδος, γεμίζουν με αισιοδοξία, με απόλυτο σεβασμό στον Λάκωνα πολίτη, σε όλους τους Λάκωνες πολίτες, όχι μόνο σε αυτούς που με εξέλεξαν, με ψήφισαν και με στήριξαν, και με ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, διότι το κόμμα μου, η Νέα Δημοκρατία, παρότι είχαμε δώσει αγώνα για να κερδίσουμε και τη δεύτερη έδρα, δυστυχώς δεν μπόρεσε να το επιτύχει. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα, καθώς και όλοι εκείνοι οι οποίοι συστρατεύτηκαν προς αυτόν τον αγώνα. Παρόλο βέβαια ότι και η Νέα Δημοκρατία μάλλον κερδισμένη βγήκε με την έννοια ότι το χάσιμο από τον αριθμό των ψηφοφόρων της δεν ήταν πάνω από δύο μονάδες. Ναι. Εκατοστιές. Βεβαίως, αυτή την κρίσιμη κυβερνητική περίοδο έτσι, που τα πάντα ευρίσκονται στον αέρα, ας το πούμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία υπελήφθη από το ποσοστό του 2012 κατά δύο μονάδες. Οπότε αυτό θεωρείται νίκη βασικά. Μέσα στην αγανάκτηση και στο μένος και όλη αυτή την ατμόσφαιρα την περιραίουσα γύρω από τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο λαός. Ας το πούμε υπό την έννοια αυτή που λέτε, ας το πούμε νίκη. Θεωρώ ότι νίκη είναι στις εκλογές όταν κερδίζεις, όταν είσαι πρώτο κόμμα και όταν έχεις και την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χρηματίσεις κυβέρνηση. Αυτό δεν συνέβη σήμερα. Ο ελληνικός λαός, πιεσμένος, ταλαιπωρημένος, θυμωμένος, οργισμένος από λάθος επιλογές της κυβερνήσεως, από επιλογές οι οποίες πολλές φορές ήταν οι αναγκαίες αλλά δεν ήταν πολιτικά προσαρμοσμένες ούτως ώστε να γίνουν αποδεκτές από μεγάλα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα κοινωνικά στρώματα τα οποία ήταν, θα έλεγα, προσκύμενα στο χώρο της συντηρητικής παρατάξεως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι ενέργειες μας αποξένωσαν από κρίσιμες μάζες, ας το πούμε έτσι, του εκλογικού σώματος, το οποίο ήταν τόσα χρόνια μαζί μας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Πολλές φορές η λογιστική, θα έλεγα, η λογιστική, αντίληψη μέτρων, ναι. απήχε κατά πολύ της πολιτικής αντίληψης των μέτρων. Έπρεπε να συνδυάζεται η πολιτική αντίληψη με την λογιστική, πάνω σε ζητήματα καυτά, παραδείγματος χάρη ο έμφυα, ο μοιραίος έμφυα, ναι. με αποτέλεσμα σήμερα να είχαμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κυβέρνηση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, παρέδωσε μια Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης και χωρίς ελλείμματα. Και ελπίζουμε, παρότι αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε την κρίση του ελληνικού λαού, είναι δεδομένο, ελπίζουμε ο ελληνικός λαός, όπως είχε παλιότερα πει και ο Γιώργος Οράλης, να μην το μετανιώσει. Πέστε μας δύο λόγια για τους Λάκωνες ειδικά, γιατί σας έχουμε πλέον, είσαστε
ο εκπρόσωπος της παρατάξεως γενικότερα στον νομό Λακωνίας. Και μάλιστα με δύναμη η οποία δεν επηρεάζεται από τις διάφορες αντίξωες καταστάσεις. Δηλαδή οι Λάκωνες σας τιμούν με το ψήφο τους, με το παραπάνω που λέμε. Έτσι νομίζω, έτσι έχει εισπραχθεί στον κόσμο. Τώρα δεν ξέρω εσείς. Έτσι έχει εισπραχθεί από μένα, από τον κόσμο. Ναι, διότι ο κόσμος... Και ο κόσμος έχει εισπράξει ναι. την δική σας, ας το πούμε... Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, όπως είπα προηγουμένως. Ναι. Και πολύ σωστά με ρωτήσατε. Που ο Έλληνας πολίτης και ο Λάκωνας πολίτης είναι κουμπωμένος απέναντι στον κάθε πολιτικό. Έχει δυνοπαθήσει. Το ποσοστό το οποίο εχθές το βράδυ μου έδωσε... σε προσωπικό επίπεδο για να σας διευκολύνω απηχεί και το μέγεθος των δικών μου ευθυνών. Με ξέρουν όλοι οι Λάκωνες, ξέρουν πως αγωνίζομαι, ξέρουν πως προσπαθώ, ξέρουν ότι περισσότερο κινούμε σε επίπεδα ουσιαστικής πολιτικής και όχι επικοινωνιακής πολιτικής, μετερχόμενος διαφόρους τρόπους, μετέρχομαι τους τρόπους, τους αυθεντικούς, τους αληθινούς, τους σωστούς, τους ανθρώπινους σε σχέση με τον με την επικοινωνία μου με τον πολίτη, με αυτόν στον οποίο οφείλω ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα στην πολιτική και δεν είναι άλλος από τους Λάκωνες, από τον Λάκωνα πολίτη. Ένα μήνυμα προς τους Λάκωνες σας παρακαλώ. Ένα ευχαριστώ όπως ξεκινήσαμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να παραμείνουμε ενωμένοι, να παραμείνουμε αισιόδοξοι ως Έλληνες, ως Λάκωνες, ως συμπολίτες όλοι μας. Οι στιγμές που θα έρθουν δεν θα είναι εύκολες. Νομίζω ότι αυτός ο λαός όταν ήταν ενωμένος και όταν ήταν συνασπισμένος σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το καλό του τόπου, πάντα πετύχαινε. Όποτε διχαστήκαμε ήταν μοιραίο για τον τόπο και για το λαό και για την ιστορία του. Και νομίζω ότι κατά τούτο όλοι μας πρέπει σε αυτόν τον κοινό αγώνα να είμαστε στρατευμένοι. Μιλώ και για τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, για αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για τη Νέα Δημοκρατία, για την ευρύτερη λαϊκή παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και σαν ένα κόμμα βαθύτατα λαϊκό, εθνικό, κοινωνικό κόμμα, νομίζω ότι θα έχει καλύτερο μέλλον και μια πολύ καλύτερη προοπτική όσον αφορά την αποδοχή του από τον ελληνικό λαό. Εσείς όμως θα παραμείνετε στις επάλξεις και θα παλεύετε από το μετερίζει πλέον του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο και θα μπορείτε να παρεμβαίνετε για την διατήρηση των ιερών και οσίων δικαιωμάτων των Λακώνων. Είμαι εκπρόσωπος των Λακώνων πολιτών. Εκπροσωπώ όλους τους Λάκωνες πολίτες. Επαναλαμβάνω δικά σας λόγια. Βεβαίως. Και σας ευχαριστώ. Εκπροσωπώ όλους τους Λάκωνες πολίτες. Εκπροσωπώ και αυτούς που με ψήφισαν και αυτούς που δεν με ψήφισαν. Κατά το Σύνταγμα, όπως ξέρετε, ο βουλευτής εκπροσωπεί όχι μόνο την εκλογική του περιφέρεια, αλλά και το έθνος που τον εκλέγει. Σαφώς. Και το έθνος που δεν τον εκλέγει, όλους δηλαδή τους απανταχού Έλληνες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς ως Λάκωνες πολιτικοί, ως άνθρωποι οι οποίοι αγωνιζόμαστε και παλεύουμε μαζί με τον Λάκωνα πολίτη και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, έχουμε υποχρέωση και έχω υποχρέωση να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του, στα όνειρά του, στις ελπίδες του, στα προβλήματά του. Και αυτό έκανα και θα συνεχίσω να κάνω. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας επισκεφτείτε και να δεχτείτε την πρόσκλησή μας για να μας πείτε αυτά τα χρήσιμα λόγια και για να... Ήταν περισσότερο λόγια συναισθηματικά, ακριβώς, λόγια από καρδιάς. Ακριβώς. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες και να τους πω ότι όπως με ξέρουν θα συνεχίσω να είμαι έτσι πάντα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, να είστε δύναμη καλά. Και πολύ. Κουράγιο για να τα πετύχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε.